Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα, στο πλαίσιο των συνεντεύξεων γνωριμίας με Κοζανίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και αποτελούν μέλη του δικτύου Απόδημος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Θανάσιο Πούχια, που ζει και δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γεια σας από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό το δίκτυο. Δική μας η χαρά και η δική μας η τιμή. Κύριε Πούχια, θα ήθελα ξεκινώντας να σας ζητήσω να μας περιγράψετε αυτή την πορεία από την αποφύτησή σας από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του ΑΠΘΙΤΑ το 2015 μέχρι και σήμερα που εκπονείτε το διδακτορικό σας στον τομέα της ενσωματωμένης νοημοσύνης με την έρευνά σας να επικεντρώνεται, και διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος σε αυτό, στην ανάπτυξη αισθητήρων και συστημάτων για την κατασκευή και μοντελοποίηση σύνθετων υλικών. Σωστά. Ναι, μερικώς, γιατί έχω ολοκληρώσει το διδακτορικό. Οπότε τώρα βρίσκομαι στη θέση να κάνω μεταδιδακτορικό σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Η πορεία μου ξεκινάει από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και καθώς αποφύτησα, αποφάσισα να διαλέξω ένα αντικείμενο το οποίο να μπορεί να συνδυάζει το κομμάτι του ηλεκτρολόγου μηχανικού και των υλικών. Μελετώντας κυρίως όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή των σύνθετων υλικών. Οπότε εκπώνησα το διδακτορικό μου πάνω στο σχεδιασμό ενός αισθητήρα, ο οποίος συμμετέχει, μπαίνει στην παραγωγή και μελετά την διαδικασία παραγωγής, πιο συγκεκριμένα την ροή κάποιου ρευστού μέσα στην κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Και ολοκληρώνοντας πρόσφατα βασικά το διδακτορικό μου τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, συνεχίζω την έρευνα πάνω στα σύνθετα υλικά, σε ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο με διαφορετικό ρόλο στο κομμάτι του μεταδιδακτορικού εργαζομένου κυρίως. Ναι. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η πορεία, γιατί από ό,τι βλέπω και διαβάζω στο βιογραφικό σας, κάνατε και μία στάση στη Στουτγκάρδη, όπου κάνατε πρακτική άσκηση εκεί, και μετέπειτα μεταβήκατε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να πείτε πόσο δύσκολη ήταν όλη αυτή η πορεία και γιατί τελικά επιλέξατε την Αγγλία. Ναι, η πρακτική άσκηση έγινε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, των προπτυχιακών σπουδών, στο Αριστοτέλειο, το 2013. Και η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση ήταν το ένασμα να ασχοληθώ με τα σύνθετα υλικά. Καθότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής ασχολήθηκα με αυτό το αντικείμενο, οπότε προσπάθησα να το συνδυάσω μετέπειτα στο διδακτορικό. Ο λόγος που επέλεξα και την Γερμανία, τη Στουτγκάρδη, αλλά και μετέπειτα το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν κυρίως με το αντικείμενο που ήθελα να ασχοληθώ και όχι με τη χώρα αυτή καθ' αυτή. Οπότε, στην ουσία, είδα τι με ενδιαφέρει, την αντίστοιχη θέση που είχε ανακοινωθεί και κάνοντας αίτηση ήμουν τυχερός και, και ακολούθησα αυτή την πορεία. Θεωρείτε ότι αυτή σας η πορεία θα ήταν διαφορετική αν είχατε επιλέξει να παραμείνετε στην Ελλάδα και να κάνετε, αν όχι κάτι ακριβώς το ίδιο, κάτι παρεμφερές σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο? Θα ήταν σίγουρα διαφορετική από την άποψη των εφοδίων που θα, τουλάχιστον στο κομμάτι του διδακτορικού, από τα εφόδια τα οποία θα είχα αποκτήσει. Βέβαια, είναι υποθετική ερώτηση, από ό,τι φαντάζομαι. Ναι, από ό,τι φαντάζομαι. Από την εμπειρία σας το λέω, στα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, και επειδή έχετε και μία εικόνα όντας φοιτητής στο Αριστοτέλειο, με αυτή την έννοια και σας το ρωτώ. Αυτό ακριβώς. Οπότε η απάντησή μου έχει να κάνει ξεκάθαρα με το τι εμπειρίες έχω αποκτήσει και πώς φαντάζομαι θα ήταν. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρουμε την πορεία του καθενός σε κάποια διαφορετική επιλογή.
αλλά με βάση το, αυτά που έχω δει εδώ τουλάχιστον, οι περισσότερο συγκεντρώνονται στην, η έρευνα συγκεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή των, των συγκεκριμένων αντικειμένων. Για παράδειγμα, το δικό μου διδακτορικό ήταν πολύ κοντά στην, στη βιομηχανία. Ήταν ένας συγκερασμός βιομηχανίας και ακαδημίας, δηλαδή έγινε κάποια ευρωπαϊκή πρόταση, δίθηκε ένα κεφάλαιο και από εταιρείες και πανεπιστήμια, και η οποία ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ της Airbus συγκεκριμένα, κάποιων άλλων πανεπιστημίων. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα της βιομηχανίας, το οποίο δόθηκε σε ερευνητικά κέντρα και σε πανεπιστήμια και μελετήθηκε από εμάς τους διδακτορικούς και κάποιους εργαζομένους. Αλλά πιστεύω ότι αν ακολουθούσα το αντίστοιχο αντικείμενο στην Ελλάδα, όπως είπατε, είναι λίγο δύσκολο να πω. Ναι, πιστεύω θα είχα πιο ακαδημαϊκή εμπειρία, δηλαδή πιο πολύ η μελέτη θα αφοσινόταν σε πιο βασικά προβλήματα της έρευνας και όχι στην εφαρμογή των... σε πρακτικό επίπεδο. Σε κάποιο πρακτικό κομμάτι, ναι. Mm-hmm. Ναι. Κατάλαβα. Αλλά παρόλα... γενικά πιστεύω ότι από εφόδια θα ήταν αντίστοιχα, δηλαδή... από ό,τι ξέρω και από φίλους που κάνουν διδακτορικά και έχουν τελειώσει και έχουν σε συνέδρια, όπως και εγώ αντίστοιχα, σε ερευνητικές μελέτες. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια διαφορά σε αυτό. Ίσως στο συγκεκριμένο κομμάτι το δικό μου, επειδή έχει να κάνει με υλικά και το εργαστήριο και τα υλικά κοστίζουν πάρα πολύ, θα ήταν λίγο δύσκολο η έβρεση κάποιου κεφαλαίου για να μπορέσω να κάνω τα πειράματα που μπορούσα να κάνω εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό θα ήταν ένα κομμάτι το οποίο θα... Το πάγιο ζήτημα της χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και ποιες διαφορές μπορεί να παρατηρείτε στην ποιότητα της ζωής σας συγκριτικά με την Ελλάδα. Ναι, όταν περάσουμε σε ένα πιο κοινωνικό κομμάτι, όχι καθαρά επαγγελματικό, η ποιότητα ζωής, όσο έχω παρατηρήσει μέχρι στιγμής, έχει να κάνει κυρίως με τις ευκολίες που υπάρχουν εδώ πέρα σε σχέση με την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, πόσο εύκολα είναι να υλοποιήσεις, για παράδειγμα, κάποια θέματα με εφορία, όλα είναι ηλεκτρονικά εδώ πέρα, οπότε είναι πολύ πιο άμεση η επικοινωνία που υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, λέτε, που, ναι, που υπάρχει σε έναν βαθμό, ναι. Κατάλαβα. Από ό,τι έχω, τελευταία έχω έτσι, παρατηρήσει ότι αυτό αλλάζει πάρα πολύ στην Ελλάδα, δηλαδή... Πηγαίνουμε προς μια ψηφιακή διαχείριση. Έχουν γίνει αρκετά βήματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ναι. Και μιας και μιλάμε για αλλαγές και αλλαγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας, να πάμε και στην αλλαγή η οποία επέρχεται στην Κοζάνη, στην περιοχή μας, σε αυτή τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, χωρίς άνθρακα, και να μου πείτε αν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεαστεί θετικά η Κοζάνη από αυτή την αλλαγή. Πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε? Ναι. Πιστεύω ότι σίγουρα θα έχει κάποια επίπτωση αυτή η αλλαγή στην Κοζάνη, καθώς η Κοζάνη συντηρείται από το λιγνίτι και από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό για την Κοζάνη είναι ότι η τεχνογνωσία που έχουν και οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι, όλη η περιοχή, η τεχνογνωσία πάνω στη διαχείριση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη μετάβαση. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πολύ σωστά αυτή η τεχνογνωσία που υπάρχει ήδη στην Κοζάνη για τη μετάβαση της Κοζάνης
μελλοντική. Βλέπετε ναι. θετικά, τη βλέπετε θετικά αυτή την αλλαγή ή θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα που ίσως δεν μπορούμε να, να προβλέψουμε. Προσπεράσουμε. Ναι. Θα είναι θετική μόνο αν αξιοποιηθεί σωστά, πιστεύω. Και πάνω σε αυτό αξιοποιηθεί χρησιμοποιώντας την παρούσα γνώση, καινοτόμες ιδέες, σίγουρα επενδυτικά κεφάλαια για την μετάβαση. Θα υπάρξει πάρα πολύ δουλειά και σκέψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορεί να γίνει μια μετάβαση έτσι ώστε να μην έχει μεγάλη επίπτωση ή αρνητική επίπτωση στην περιοχή της Κοζάνης και των πολιτών της. Εσείς πώς φαντάζεστε την Κοζάνη του μέλλοντος? Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κοζάνη του μέλλοντος, βέβαια έχω ζήσει τα παιδικά μου και νεανικά χρόνια στην Κοζάνη, να πω την αλήθεια. Και τα τελευταία χρόνια δεν είμαι στην Κοζάνη, οπότε πηγαίνω μόνο στις διακοπές, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι η Κοζάνη μπορεί να είναι πιο καθαρή, τουλάχιστον από την ατμόσφαιρα, αν φύγουμε από την λιγνητική παραγωγή. Παραγωγή. Σίγουρα πιο καθαρή. Σίγουρα, αν υπάρξουν ευκαιρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για να αναδομή της πόλης, συγκεκριμένα για την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση κάποιων υλικών, πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Πάμε σε κάτι νέο, σε κάτι καινούργιο και σε κάτι λιγιστικό για όλους μας. Γιατί ξεκάθαρα ο λιγνίτης, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα καύσιμο το οποίο έχει κάποια επίπτωση στο περιβάλλον και η Κοζάνη, η περιοχή της Κοζάνης, έχει όλα αυτά τα χρόνια επιβαρυνθεί αρκετά με τη ρύπανση, όσο και περιορισμένη να είναι, και λόγω του υπεδάφους, αλλά και λόγω της ατμόσφαιρας. Δεδομένης αυτής της αλλαγής που έρχεται και συζητάμε αυτή τη στιγμή, θα ήταν ελκυστική η Κοζάνη για σας για να επιστρέψετε κάποια στιγμή στο μέλλον? Ναι, βέβαια, το να απαντήσω αυτή την ερώτηση έχει να κάνει ξεκάθαρα με προσωπικές προσδοκίες και στόχους, που καθότι, όπως συζητήσαμε προηγουμένως, έχω αποκλίνει λίγο από το ενεργειακό κομμάτι στην καριέρα μου και κυρίως μελετάω υλικά και κατασκευή υλικών, η Κοζάνη θα αποτελούσε σίγουρα ως πόλη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και εκεί μεγάλωσα, είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Για να δώσω αυτή την απάντηση θα πρέπει να σκεφτώ καθαρά επαγγελματικούς λόγους επιστροφής και πώς, δηλαδή, πώς μπορώ να αναπτυχθώ ως επιστήμονας και επαγγελματίας στην Κοζάνη. Συνήθως αυτό που οδηγεί τους Έλληνες του εξωτερικού πίσω στην πατρίδα είναι ο νόστος για τον τόπο που γεννήθηκαν και που μεγάλωσαν. Εγώ δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση ρωτώντας σας πράγματα λίγο πιο μακροπρόθεσμα, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε μία εικόνα αυτής της πόλης στην οποία γεννηθήκατε και μεγαλώσατε και φτάσατε στα νεανικά σας χρόνια. Αυτό που έχετε ως αποτύπωση στη μνήμη σας, ότι είναι η Κοζάνη για σας. Ναι, η Κοζάνη για μένα είναι η οικογένειά μου. Οι εικόνες από όλες τις γιορτές που έχω, είτε τα Χριστούγεννα, Πάσχα, τα Χριστούγεννα έχουμε τα γιαπράκια ξεκάθαρα, όλες οι μυρωδιές, τα φαγητά, οι απόκριες, το Πάσχα, όλες οι γιορτές είναι σημαντικές και είναι όλα αυτά που κρατάω και θυμάμαι προσωπικά.
και αναπολώ κάθε φορά που σκέφτομαι την Κοζάνη. Η οικογένεια και οι δικοί σας άνθρωποι, μου λέτε. Και εγώ, ναι, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ζητήσω να τους στείλετε και ένα μήνυμα, μιας και είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν τα οικεία τους πρόσωπα να τα δουν έτσι έστω και από μακριά αυτή την περίοδο, ναι, ειδικά αυτή την περίοδο. Να τους πω ότι τους αγαπώ πάρα πολύ και ότι ελπίζω να τους δω σύντομα από κοντά, αν επιτρέψει ο COVID, να μπορούμε να οι συνθήκες να μετακινηθούμε πιο εύκολα. Σας το εύχομαι, εύχομαι να επιστρέψετε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.